πλέον τώρα δεσμεύονται και αναγκάζονται και συζητάνε και με δηλώσεις τους, και η κυρία Μέρκελ σήμερα με δήλωσή της, για την αναγκαία αναδιάρθρωση του χρέους. Αυτή είναι η αλήθεια και επειδή είναι μια αλήθεια θετική για τη χώρα, θα ήθελα να δείξετε μεγαλείο ψυχής και να την αναγνωρίσετε. Η συμφωνία αυτή είναι προϊόν ενός εκβιασμού, ενός πραξικοπήματος. Αλλά αυτή η συμφωνία, εάν σήμερα δεν επικυρωθεί, όχι από την πλειοψηφία των βουλευτών της Βουλής των Ελλήνων, από τους βουλευτές όμως της συγκυβέρνησης, τότε δεν θα υπάρχει ελπίδα ποτέ, ούτε για την Ελλάδα, ούτε για την Ευρώπη.